Μόλις εχθές, γιατί μεταδόθηκε από άλλη εκπομπή ότι εστάλησαν τα ιστολογικά του Παναγιώτη σε εργαστήριο, στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση. Αυτό δεν ισχύει. Εχθές εστάλει ένα έγγραφο από την εισαγγελία Ηλίας, το οποίο, ακούστε να δείτε τι έχει συμβεί και πώς η κυρία Τσιόλα έχει βάλει το χεράκι της και σε αυτή την υπόθεση και τι κρύβεται από πίσω. Γιατί, κυρία Ντούγκα, κάποιοι προσπαθούν και θα προσπαθήσουν να βγάλουν το θάνατο του Παναγιώτη παθολογικό. Τώρα θα αρχίσει το σκληρό ροκ, κύριε Ντούγκα. Το έχω καταλάβει, Πέτρο. Ακούστε να δείτε τι έχει συμβεί. Και συγγνώμη που ψώνω τον τόνο της φωνής μου. Η κυρία Τσιόλα έστειλε ένα έγγραφο στην εισαγγελία της Ηλίας, ζητώντας από το εργαστήριο της Αθήνας να επιληθεί μια συγκεκριμένη επιστήμονας. Αυτή η συγκεκριμένη επιστήμονας είναι η κυρία Τάνια Κωνσταντινίδου. Είναι μια εξαιρετική επιστήμονας, η οποία όμως δεν έχει σχέση, δεν έχει κάνει ποτέ ιατροδικαστικές πράξεις. Ασχολείται με έμβρια και με νεογνά. Ο εισαγγελέας της Ηλίας εισακούει την επιθυμία της κυρίας Τσιόλα, η οποία ενεργεί, λες και είναι η ανώτατη αρχή σε αυτή τη χώρα, και το έγγραφο το οποίο στέλνει στο Εργαστήριο Παθολογικής και Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής του οποίου είναι η κυρία Κορκολοπούλου, λέει, όχι, δεν ζητεί από το εργαστήριο να κάνετε τις εργαστηριακές εξετάσεις και τις ιστολογικές εξετάσεις, αλλά λέει η παραγγελία του εισαγγελέα την έρευνα να την κάνει συγκεκριμένη επιστήμονας, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετική, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα ιατροδικαστικά θέματα. Ουδέποτε ιατροδικαστής έχει αναθέσει θέμα. Δηλαδή, αποφάσισε ο ιατροδικαστής να διατάξει τον εισαγγελέα, να διατάξει ο εισαγγελέας. Εδώ μιλάμε, αυτό είναι τεράστιο. Προσέξτε θέμα, να δείτε αυτό είναι τώρα. Σκάνδαλο, δηλαδή, όχι, αυτό είναι σκάνδαλο μεγατόνων. Σκάνδαλο είναι, σκάνδαλο είναι αυτό, αν γίνεται. Αν αυτό αληθεύει. Φυσικά είναι σκάνδαλο. Είναι. Και με ποια δικαιοδοσία είχε δικαιοδοσία, κυρία Τσιόλα. Καμία δικαιοδοσία. Θα σα πω όμω τι κρύβεται από πίσω. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, λοιπόν. Την 3η 5 Νοεμβρίου, εστάλει στο Εργαστήριο Παθολογικής και Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών έγγραφο από την εισαγγελία Ηλίας, το οποίο ουσιαστικά άναβε το πράσινο φως, προκειμένου να ξεκινήσει η ιστολογική έρευνα που θα φωτίσει τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2024. Το πλέον περίεργο και δυσεξήγητο, όπως αποκαλύπτει απόψε η εκπομπή, είναι ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας, εισακούγοντας το έγγραφο αίτημα της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, Αγγελικής Τσιόλα, παρήγγειλε στο αρμόδιο εργαστήριο η συγκεκριμένη κομβική σημασίας εξέταση να γίνει από συγκεκριμένο επιστήμονα, την παθολογοανατόμο Τάνια Κωνσταντινίδου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάτι τέτοιο είναι πρωτοφανές στα χρονικά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, καθώς ποτέ και σε καμία περίπτωση ιατροδικαστής δεν επιβάλλει σε εισαγγελέα και εισαγγελέας δεν επιβάλλει σε εργαστήριο συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο θα ενεργήσει την έρευνα. Η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο σκοτεινή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, η κυρία Κωνσταντινίδου δεν έχει χειριστεί αντίστοιχες περιπτώσεις που στέλνονται από την ιατροδικαστική υπηρεσία, καθώς η μέχρι στιγμής ενασχόλησή της έχει να κάνει με νεογνά και έμβρια. Σημειώνεται ότι στο εν λόγω εργαστήριο υπηρετούν αυτή τη στιγμή τρία πρόσωπα. Ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Ευτυχιάδης και η κυρία Κωνσταντινίδου. Μέχρι στιγμής, όλες τις υποθέσεις που στέλνει η ιατροδικαστική υπηρεσία στο συγκεκριμένο εργαστήριο τις χειρίζονται ο κύριος Ευτυχιάδης και η κυρία Κωνσταντινίδου. Τα ερωτήματα τα οποία τίθενται είναι πάρα πολλά. Με ποιο δικαίωμα η κυρία Τσιόλα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία, ζητώντας οι ιστολογικές εξετάσεις να γίνουν συγκεκριμένα από την κυρία Κωνσταντινίδου? Για ποιο λόγο η εισαγγελέας εισάκουσε το συγκεκριμένο αίτημα, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις τα αιτήματα τα οποία στέλνουν οι αρχές, είτε σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες, είτε σε εργαστήρια, είναι να ανατεθεί ο έλεγχος στο πρόσωπο το οποίο επιλέγει ο εκάστοτε επικεφαλής? Στο πλαίσιο της έρευνας, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής προσπάθησε να εντοπίσει την Πινελόπη Κορκολοπούλου, επικεφαλής του Εργαστηρίου Παθολογικής και Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.
Την ίδια στιγμή, οι υποθέσεις επικοινώνησαν με την κυρία Τσιόλα, προκειμένου να μας δώσει μία απάντηση η οποία θα διαλευκάνει την υπόθεση. Η ίδια αρνήθηκε να απαντήσει. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Τσιόλα είναι η ιατροδικαστής η οποία στην υπόθεση της Ήρυδας κατέθεσε τρεις διαφορετικές αιτίες θανάτου. Αρχικά έκανε λόγο ότι το μικρό βρέφος κατέληξε από αγενεσία υποπλασία φλεβόκομβου, στη συνέχεια κατέθεσε ότι το βρέφος αυτό κατέληξε από ασφυξία και στη συνέχεια, αφού πρώτα είχε λάβει αντίγραφο της δικογραφίας από την κατηγορουμένη, έκανε λόγο για δυσεξήγητο αδιευκρινιστό θάνατο. Η έρευνα και το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Η κυρία Τσιόλα, λοιπόν, η ιατροδικαστής, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση της Πάτρας, ήδη ελέγχεται πειθαρχικά μετά τις δικές μου αποκαλύψεις, γιατί πήγε και συνομολόγησε ότι πριν πάει και αλλάξει, κάνει την τελευταία κυβίστηση και καταλήξει ότι η Ήρυδα δεν κατέληξε από ασφυξία, όπως έλεγε μέχρι πρότινος, αλλά από αδιευκρίνιστο θάνατο. Γι' αυτό το λόγο εμπλέκεται και ερευνάται πειθαρχικά, γιατί πήρε αντίγραφα της δικογραφίας, δεν το λόγο, το είπε η ίδια και ο συνήγορός της, από τον συνήγορο της κατηγορουμένης, τον κύριο Κούγια, βάζει το χεράκι της και σε αυτή την υπόθεση, κύριε Λέων. Το έχετε ξαναδεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Κατά παραγγελία πηγαίνει στον εισαγγελέα και λέει, όχι κάποιος τυχαίος από το εργαστήριο, δεν θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του επικεφαλής του εργαστηρίου ποιον θα διορίσει, θέλω τη συγκεκριμένη κυρία, τη συγκεκριμένη επιστήμονα, η οποία, να πω για ακόμη μια φορά, ότι δεν αναλαμβάνει τέτοια περιστατικά, τουλάχιστον δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Σας έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο να συμβαίνει? Κοιτάξτε, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος έτσι και σωστός απέναντι στη συνάδελφο, έτσι και την εκτιμώ, θέλω να ελπίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Δεν υπάρχει. Διάστη. Κοιτάξτε, έχετε τις πληροφορίες σας, απλά σας λέω, τουλάχιστον από τη μεριά μου, επειδή ακριβώς δεν έχει ξανασυμβεί, έτσι, τουλάχιστον σας λέω, μέχρι σήμερα εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει μια τέτοια εντολή, ποτέ. Έτσι, ένας ιατροδικαστής να ζητάει συγκεκριμένο παθολογονατόμο, ποτέ. Όπως επίσης μια εντολή αστυνομίας, ποτέ δεν ζητάει ένα συγκεκριμένο ιατροδικαστή. Ποτέ. 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 Έτσι, ούτε πηγαίνει στην υπόθεση της στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Ακριβώς το αντίστοιχο είναι. Ακριβώς. Εν τούτης, επειδή θέλω να είμαι έτσι, σωστός απέναντι συνάδελφο, κρατάω κάποιες επιφυλάξεις. Δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ. Προφανώς έχετε τις πληροφορίες σας. Απλά και εγώ, αν δεν το δω με τα μάτια μου, ή αν δεν ακούσω και τη συνάδελφο έτσι, να πει την άποψη. Όχι, την πήραμε τηλέφωνο, δεν θέλει να μιλήσει, γιατί έχει απαγόρευση από τον κύριο Καραγκούκη, αυτό μας είπε. Εντάξει, σέβομαι το γεγονός ότι δεν θέλει να μιλήσει, οπότε όταν μιλήσει θεωρώ ότι θα δώσει επαρκή εξήγηση. Κύριε Ντούγκα, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που σας αφορά. Μας αφορά. Εγώ έχω καραφλιάσει απόψη με όλα αυτά. Πραγματικά σου μιλάω ειλικρινά. Δεν υπάρχει, αν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, είναι τεράστιο σκάνδαλο. Εσείς μπορείτε να το βρείτε το έγγραφο. Το ξέρω, μα αύριο το πρωί θα ξέρουμε αν υπάρχει αυτό το έγγραφο. Αν υπάρχει, είναι τεράστιο σκάνδαλο. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι, το λέω και επιμένω σε αυτό. Έχει γίνει ποτέ στην ιστορία να προτείνεται ιατροδικαστής? Έχει γίνει ποτέ στην ιστορία? Είπε όχι. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Ειδικά μεταξύ. Στην ιστορία μπορεί να υπάρχει μία περίπτωση. Τώρα, να σας πω. Εγώ ως ιδιώτης, ναι, μπορώ να επιλέξω όποιο παθολογανατόμο θέλω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχω ένα συνεργάτη μου. Σωστά. Που θεωρώ ότι κάνει την καλύτερα τη δουλειά ή που για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Λοιπόν. Ένας, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες εκδίδουν τέτοια έγγραφα. Ένας δημόσιος λειτουργός προφανώς απευθύνεται υπηρεσιακά και απευθύνεται σε μία υπηρεσία. Είναι λυπηρό. Ψάχνουμε ιδιωτικά να δούμε από τι έφυγε ο Παναγιώτης. Ασχολείται όλη η Ελλάδα με αυτό. Να προτείνουν οι ιατροδικαστές για τους δικούς τους λόγους. Απ' την άλλη, όπως να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου. Πείτε μου, έτσι, πείτε θα μου επιτρέψετε να πω. Φυσικά. Δεν ξέρω αν έχει χειριστεί την υπόθεση η κυρία Τσιόλα καταρχάς. Δεν το ξέρω αν χειρίζεται την υπόθεση του Παναγιώτη η κυρία Τσιόλα, αν έχει κάνει την νεκροψία, νεκροτομή. Είναι προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πάτρας. Την υπόθεση πληροφορούμε στην χειρίζει ο κύριος Γκότσης, ο οποίος είναι υφιστάμενός της. Αλλά η κυρία Τσιόλα έχει ένα παρελθόν, ξέρετε. Πολύ συχνά πηγαίνει στους αγγελείς, σε ανακριτές, στέλνει έγγραφα. Το έχουμε δει και στην υπόθεση της Πάτρας. Έχει, ρε παιδί μου, μια ιδιαίτερη ευαισθησία αυτή η γυναίκα. Κυρία Βάζη. Δεν αντιλαμβάνομαι καν τον λόγο. Λυπηρό, λυπηρό, λυπηρό. Εσείς αύριο μπορείτε να πάρετε αυτό το μα φυσικά. Θέλω να σας πω ότι ειδοποιήθηκα ότι την παρακολουθεί την εκπομπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Χαίρομαι. Το είπα και στην υπηρεσιακή παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και θα έχουμε εξελίξει, κυρία Μπάζη. Χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την πληροφορία καταρχήν. Ότι παρακολουθεί κάποιο. Τώρα μου στείλανε μήνυμα. Ναι. Που μπορεί να επέμβει αν όλα αυτά ισχύουν. Αν ισχύουν. Εγώ σας λέω ότι ισχύουν. Δεν θα βγάζα κάτι στον αέρα. Χωρίς να αμφισβητώ το οτιδήποτε από αυτό, ούτε λέξη από αυτά που έχετε πει, μην γνωρίζοντας όμως
την πραγματικότητα. Εγώ λέω ότι αν όλα αυτά ισχύουν, έχουμε σοβαρότατα θέματα, στη λειτουργία, το έχουμε ξαναπεί, στο πώς λειτουργεί αυτή η υπηρεσία, μια τόσο κρίσιμη υπηρεσία, και θα πρέπει να ερευνηθεί από τον αρμόδιο φορέα. Είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα πρέπει να επέμβει. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι που χάνουν τα παιδιά τους θα πρέπει να μάθουν την αιτία που τα χάνουν. Είναι πανανθρώπινη ανάγκη. Είναι πανανθρώπινη ανάγκη να ξέρουμε από τι χάνουμε τον άνθρωπό μας. Αφήστε το νομικό σκέλος, το ηθικό σκέλος. Εγώ ξέρετε τι πάει στο μυαλό μου και το λέω εγώ, έτσι. Και θέλω να σου δώσω το λόγο, Θανάση, γιατί θέλω να απευθύνεις μια ερώτηση στην Ειρήνη. Το ξέρω. Ειρήνη. Λοιπόν, πριν απευθύνεις την ερώτηση, θέλω να πω κάτι. Θα ήταν πολύ βολικό, φίλες και φίλοι, για κάποιους, ο θάνατος του Παναγιώτη να αποδοθεί σε παθολογικά αίτια. Θα ήταν πολύ βολικό, γιατί την ίδια στιγμή, σε μια δικαστική αίθουσα, διακυβεύεται το μέλλον της μνήμης δύο παιδιών. Πέτρο, δεν θέλω να το ακούω αυτό. Της Μαλένας και της Ήριδας. Αυτό έχει πάρει το δρόμο του, κύριε Κουσμιλέ. Έχει πάρει το δρόμο του και γίνεται μέσα στα δικαστήρια. Μισό λεπτό, υπάρχει σύνδεση των υποθέσεων. Τα ίδια πρόσωπα τα οποία πρωταγωνίστησαν σε αυτό τον επιστημονικό τραγέλαφο και σε αυτή την υπόθεση της Αμαλιάδας πάνε να βάλουν το χεράκι τους.